Μάθησε εδώ ο Χρήστος με τον καφέ. Καλώς ήρθατε, κύριε Τυπούρτη. Λοιπόν, τα νέα του διαδικτύου για τη συνέχεια με τον Τρίφωνα Τυπούρτη. Τι να κάνουμε, δεν το κρύβω άλλωστε. Και με μαρέ, τον καφέ τον έχω πάντα μαζί μου. Ο καφές είναι ένα πολύτιμο αξεσουάρ που ξεκινάει στη ζωή μου. Από το πρωί που θα ανοίξω τα μάτια μέχρι το βράδυ που θα τα κλείσω. Και μου λέει, πώς τα κλείνεις? Γι' αυτό με παίρνει ο ύπνος γύρω στις 2-3 Τρίφωνα, γιατί είμαι με τον καφέ μέχρι εκείνη την ώρα. Τι να κάνω, θέλω να χαίρομαι την ξύπνια ζωή. Και να σε κάποτε θα κοιμόμαστε. Ναι, να είμαι σε γρήγορηση. Εγώ ακόμα πάλι... και όταν τα μάτια κλείνουν, θέλω να είμαι ξύπνια, ρε παιδί. Εγώ πάλι δεν έχω θέμα με τον καφέ. Κοιμάσαι, χοντροκοιμάσαι, πέφτεις ξερός. Πίνω και κοιμάμαι. Καλό. Πέφτεις ξερός κάτω, ε. Έπεσες σε μπλόκα χτες. Ναι, είχα πάει. Όχι, θα μου πεις την αλήθεια όμως. Πέρασες ή δεν πέρασες? Πού να περάσω? Από τα μπλόκα. Γυρνώντας από την Κόνιτσα. Δεν πέρασα. Δεν πέρασες. Και πού πήγες? Πήγα κατευθείαν εκεί, τράβηξα πλάνα. Και έφυγες. Και έφυγα. Α, καλά. Εντάξει, εκεί που τον έχουν κλείσει το δρόμο είναι από τη διασταύρωση της Λαψίστας προς τα Γιάννενα. Ναι. Επομένως, αν θα μπεις στη διασταύρωση της Λαψίστας και κάνεις ξανά αριστερά, παίρνεις το παράδρομο. Α, μάλιστα. Βέβαια, λοιπόν, η κυκλοφορία γινόταν από την Κρανούλα. Από την Κρανούλα. Αλλά και σήμερα πάλι το πρωί τον είχαν κλείσει. Πάλι νομίζω άνοιξε πριν από λίγο και θα ξανακλείσει το απόγευμα. Το απόγευμα. Πάντως θεωρώ ότι θα εντατικοποιηθούν τα μπλοκά. Αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά αυτό... μέχρι και την Πέμπτη που θα ξεκινήσει η έκθεση, η αγρότικα στη Θεσσαλονίκη, θα εντατικοποιηθούν. Και από ό,τι ακούγεται θα συμμετέχουν και οι αυτοκινητιστές. Ήδη σε μερικούς νομούς έχουν πάρει αποφάσεις. Στη Μαγνησία, ας πούμε, πήραν απόφαση το Σωματείο των Αυτοκινητιστών και κάνουν και εκείνοι. Εδώ λέει μπαίνουν και οι ένστολοι στον χώρο των κινητοποιήσεων. Φαντάζεσαι να το δούμε και αυτό? Έχω να σου πω ότι θίγονται όλες οι κοινωνικές ομάδες και όλοι οι κλάδοι με το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό. Επομένως, σήμερα ήταν το συλλαλητήριο της ΑΔΔ. Ναι. Το απόγευμα νομίζω είναι. Το απόγευμα. Επομένως, λογικό είναι να συμμετέχουν και άλλοι κλάδοι οι κοινωνικές ομάδες. Δεν το βρίσκω παράλογο. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ήρθε ένα μήνυμα που δεν το διάβασα νωρίτερα γιατί είχα ιατρική συζήτηση. Καλησπέρα, λέει η Βίλιαν. Ο νέος μας πρόεδρος, λέει, της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση προημερησίας διατάξεως σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, θα καταθέσει προτάσεις προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Για να τις δούμε, τις περιμένουμε. Ποιες θα είναι αυτές οι προτάσεις? Αυτές περιμένουμε να δούμε. Ποιες θα είναι και οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι. Γιατί καλή αντιπολίτευση, αλλά αντιπολίτευση χωρίς προτάσεις είναι μισή αντιπολίτευση. Κακά τα ψέματα. Είναι αντιπολίτευση για να δείχνουν μόνο... ότι υπάρχουμε σαν, σαν κόμματα, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, τι μας ετοίμασες, Τρίφωνά μου? Έχω ετοιμάσει ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες μέρες αναπαράγεται συνέχεια στο διαδίκτυο. Ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα και έχει να κάνει με την εταιρεία Yahoo. Yahoo λοιπόν αποφάσισε να διαθέσει σε συνεργαζόμενα μαζί της Πανεπιστήμια των ΗΠΑ τα στοιχεία για την διαδικτυακή συμπεριφορά 20 εκατομμύρια χρηστών, 20 εκατομμύρια ανθρώπων. Τα στοιχεία αυτά περιέχουν τις επιλογές των χρηστών αλλά και προσωπικές πληροφορίες όπως η ηλικία και το φύλο. Το κυριότερο στοιχείο όμως που καταργεί πλέον την ατομικότητα και η ιδιωτικότητα του κάθε χρήστη είναι πως αποκαλύπτεται η θέση του από την IP του υπολογιστή του, δηλαδή από την μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση του μηχανήματος. Επίσης, στοιχεία όπως η αλληλουχία των διαδικτυακών περιηγήσεών τους, το περιεχόμενο των άρθρων που επέλεξαν να διαβάσουν και ο χρόνος παραμονής σε κάθε προορισμό θα είναι διαθέσιμα στα πανεπιστήμια. Η Yahoo τώρα δικαιολογείται πως με την επιστημονική ανάλυση και εκμετάλλευση των 13,5 τεραμπάιτ όγκου δεδομένων μπορούν να αναπτυχθούν νέοι μέθοδοι εξόρυξης χρήσιμων πληροφοριών αλλά και ότι ο στόχος της είναι να προσελκύσει νέα ταλέντα. Ο πλούτος των πληροφοριών που κρύβεται σε 13,5 τεραμπάιτ δεδομένων είναι ανεκτήμητος. Αφού οι ερευνητές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων έχουν για πρώτη φορά στη διάθεσή τους τόσο πολλά δομημένα στοιχεία. Ο όγκος αυτός θεωρείται ισοδύναμος με τα 2/3 του περιεχομένου της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, όπου και φιλοξενούνται μεταξύ άλλων περισσότερα από 22 εκατομμύρια βιβλία.
Άρα λοιπόν είναι τα 3/4 του όγκου, καταλαβαίνεις γιατί, γιατί δεδομένα μιλάμε. Θεωρείται επίσης ικανός να διδάξει στις μηχανές να αναπτύξουν τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να απαντούν σε πολύπλοκα ερωτήματα σε πιο λίγο χρόνο. Η Yahoo έκανε την ανακοίνωση σε ειδική εκδήλωση προσκαλώντας αποκλειστικά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και δεσμεύτηκε πως τα δεδομένα που θα δώσει δεν θα περιέχουν στοιχεία ικανά να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας των χρηστών. Έχω να σας πω όμως ότι οι παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν κατέληξαν σε φιάσκο ή και γκάφες. Η ΑΟΛ σε μια ανάλογη κίνηση που είχε κάνει το 2006 είχε αποκαλύψει τα κριτήρια αναζήτησης των χρηστών. Η Netflix το 2009 είχε αποκαλύψει την ταυτότητα των συνδρομητών της, αφού είχε προσφέρει τα δεδομένα της σε ένα συνέδριο για να βελτιωθεί ο αλγόριθμος που εξάγει τις προτάσεις της με βάση το ιστορικό των επιλογών των συνδρομητών της. Το πολύ γνωστό μας Facebook πρόσφατα είχε διαθέσει στοιχεία συμπεριφοράς εγγεγραμμένων χρηστών σε ερευνητές οι οποίοι τα υπέβαλαν εν αγνία των πολιτών σε ένα ψυχολογικό πείραμα που επηρέαζε την διάθεσή τους. Όπως καταλαβαίνετε, όλο ένα και περισσότερο παραβιάζονται οι ατομικές ελευθερίες στο ίντερνετ και πλέον δεν εξαρτάται από τη δική μας προσοχή ή όχι το αν θα διατεθούν τα στοιχεία μας, τα στοιχεία που μας αφορούν. Η ιδιωτική περιήγηση θεωρείται η ασφαλέστερη μέθοδος περιήγησης όσον αφορά την καταγραφή των συνηθιών μας. Τουλάχιστον έτσι γνωρίζουμε ως και σήμερα και πιστεύουμε, εφόσον κανείς δεν μας εγγυάται την μη καταγραφή των δεδομένων μας και εκεί. Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες τους έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και προσπαθούν να συνδυαστούν και με άλλες διευκολύνσεις, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής των πάντων. Μία νέα εφαρμογή στα κινητά νέας γενιάς φυσικά θα επιτρέπει στους πολίτες να μεταφέρουν χρήματα και γενικότερα να κάνουν τραπεζικές συναλλαγές μέσω του smartphone τους, πληκτρολογώντας το νούμερο του κινητού τηλεφώνου του προσώπου με τον οποίο θέλουν να κάνουν, να μεταφέρουν τα χρήματα. Το mobile payments θα επιτρέπει σε κάποιον να μεταφέρει χρήματα από το λογαριασμό του στο λογαριασμό κάποιου άλλου σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή ακριβώς την ώρα που δίνει την εντολή. Η μεταφορά χρημάτων μέσω κινητού θα είναι μια απλή εφαρμογή που θα κατεβάζεις στο κινητό σου. Ο χρήστης αφού εγγραφεί και ενεργοποιήσει την υπηρεσία θα μπορεί να εκτελέσει συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων. Η συναλλαγή αυτή εικάζεται πως θα είναι απόλυτα ασφαλής αφού η πληκτρολόγηση του αριθμού του κινητού θα συνοδεύεται από την πληκτρολόγηση ενός κωδικού PIN που θα έχει επιλέξει ο χρήστης ή θα αποστέλλεται από την ίδια την τράπεζα με τη μορφή ενός μοναδικού κωδικού για κάθε χρήση. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα συνοδεύεται με ένα SMS που θα την πιστοποιεί, αφού σε κάθε άλλη περίπτωση τα χρήματα θα μεταφέρονται σε τραπεζικό λογαριασμό του εσωτερικού και έτσι θα εντοπίζονται ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμογή αυτή θα υποστηρίξει σε πρώτη φάση συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, person to person, αλλά και μεταξύ φυσικών προσώπων και εμπόρων, business, το consumer commerce, και θα εκτελείται μέσω του συστήματος Δίας που θα διασφαλίζει την επιβεβαίωση των στοιχείων του εντολέα και του δικαιούχου. Ειδικά στην περίπτωση συναλλαγών μεταξύ φυσικών προσώπων και εμπόρων, ο εντολέας, εκτός από το κινητό του δικαιούχου, θα μπορεί να πληκτρολογεί τον αφημί του, ενώ στην πλήρη εξέλιξή του το σύστημα και η υπηρεσία θα μπορεί να υποστηρίζει εμπορικές συναλλαγές και εικάζεται πως στην πορεία του χρόνου θα μπορεί να λαμβάνει ακόμα και απόδειξη ή τιμολόγιο για τη συναλλαγή ο χρήστης σε ηλεκτρονική μορφή πάλι στο κινητό. Με αυτή την είδηση που σας μεταφέρω παληθεύομαι για ακόμη μία φορά, εφόσον επανειλημμένα έχω αναφερθεί και σας έχω μιλήσει για το σχέδιο της αχρήματης κοινωνίας αλλά και του τσιπαρίσματος, αφού μια τέτοια τεχνολογική κατάσταση μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί ως τσιπάρισμα. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν με τη δικαιολογία της διευκόλυσης του ανθρώπου και της πάταξης φοροδιαφυγής. Τα κίνητρα, ωστόσο, για τον πολίτη είναι ισχυρά, αφού μπορεί να στείλει χρήματα άμεσα και να βοηθήσει οποιονδήποτε τη συγκεκριμένη στιγμή. Από το φίλο του που έχασε το πορτοφόλι του ή αδυνατεί να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό και στις κάρτες του,
μέχρι το παιδί του που έχει μείνει από χρήματα. Βασική προϋπόθεση φυσικά είναι να έχει ενεργό λογαριασμό στην τράπεζα, ο οποίος να έχει χρήματα. Και σίγουρα αποτελεί ακόμα έναν τρόπο ελέγχου. Αυτή η εφαρμογή, όπως καταλαβαίνετε, σχεδιάζεται για να καταργήσει πλήρως το πορτοφόλι, αφού το κινητό καθίσταται ένα εργαλείο στο οποίο φορτώνεις τους τραπεζικούς σου λογαριασμούς, τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή μια προπληρωμένη κάρτα, όπως αυτές που λανσάρουν εδώ και πολύ καιρό η Google, η Apple ή όπως και άλλες εταιρείες, αλλά και εταιρείες που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την κατάργηση των μετρητών, όπως είναι η Visa Europe Collab. Ήδη στο εξωτερικό τρέχουν και άλλες εφαρμογές και προτείνονται και άλλες λύσεις, όπως το άνοιγμα του λογαριασμού χωρίς την παρουσία του πολίτη, είτε μέσω Skype, είτε μέσω εταιριών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, τις λεγόμενες FinTech, φωτογραφίζοντας λοιπόν την ταυτότητα ή το διαβατήριό σου με το κινητό σου. Η σύγχρονη τεχνολογία θέλει τον τραπεζικό σου λογαριασμό ή τις πιστωτικές σου και χρεωστικές σου κάρτες να είναι φορτωμένες στο κινητό σου, το οποίο θα αναγνωρίζεται από το Wi-Fi του καταστήματος όπου είναι ο πολίτης, προκειμένου να κάνει από την πιο απλή αγορά όπως καφέ ή φαγητό μέχρι και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή. Οι τράπεζες τώρα προετοιμάζονται για την διάθεση της εφαρμογής αυτής έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2016. Και φιλοδοξούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν ακόμη ένα βήμα για τον περιορισμό του φυσικού χρήματος και να προκαλέσουν μαζική στροφή προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Από τα παραπάνω που σας είπα, όλα αυτά οδηγούν ταχύτερα από ό,τι πιστεύαμε κάποιοι στην αχρήματη κοινωνία και κανείς δεν μπορεί να τεκμηριώσει αν αυτή η κατάσταση θα είναι προοπτική ή εφιάλτης. Αναμφισβήτητα όμως μια κοινωνία χωρίς φυσικό χρήμα στις συναλλαγές θα παρέχει τον πλήρη έλεγχο σε κάποιους. Έτσι στο παραπάνω ερώτημα της προοπτικής του εφιάλτη έχω να σας πω ότι τα πράγματα εξελίσσονται ακριβώς όπως θα λέγαμε κάποιοι και μάλιστα κατηγορούμασταν και ως συνωμοσιολόγοι. 6 βήματα είναι αυτά που σας έλεγα και τα μισά τουλάχιστον από αυτά έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τα άλλα μισά είναι στο άμεσο μέλλον. Το πρώτο είναι λοιπόν οι αχρήματες συναλλαγές, το δεύτερο είναι η αναγκαστική χρήση της κάρτας, τρίτο είναι η κάρτα με τσιπάκι για άμεση πρόσβαση σε δεδομένα, κατόπιν ταυτόχρονη χρήση κάρτας και κινητών νέας τεχνολογίας, όπου και έχουν αρχίσει ήδη να χρησιμοποιούνται βιομετρικά χαρακτηριστικά του κατόχου. Θα προχωρήσουμε στην κατάργηση της κάρτας και του κινητού για συναλλαγές και αναγκαστικά στη χρησιμοποίηση εξ ολοκλήρου βιομετρικών χαρακτηριστικών. Και τελικό στάδιο θα είναι η εμφύτευση του RFID για την πλήρη και άμεση ευκολία πάντα των πολιτών. Όλα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται και θα γίνουν στο όνομα της ευκολίας και της ασφάλειας. Στο όνομα αυτών και με πρόσχημα αυτά προχωρούμε ολοταχώς στην πλήρη παρακολούθηση του ανθρώπου εφόσον η παγκόσμια οικονομική ελίτ μόνο για τις τύχες και τον περιορισμό της ελευθερίας του ανθρώπου δεν ενδιαφέρεται και σκοπός της είναι οι τράπεζες να αποτελούν μονόδρομο για την κοινωνία και μέσω αυτών να υπάρξει ο απόλυτος έλεγχος αλλά και η απειλή της αποβολής από το σύστημα και την ίδια την κοινωνία. Όλα αυτά συντελούν στην εφαρμογή του σχεδίου της αχρήματης κοινωνίας η οποία είναι σαν μια κερκόπορτα. Ανοίγοντάς την δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση μεθόδων συναλλαγών. Μέθοδοι συναλλαγών που καταργούν κάθε έννοια ελευθερίας και ιδιωτικότητας, μέθοδοι συναλλαγών που θα ανοιχνεύουν, καταγράφουν, αναγνωρίζουν και ταυτοποιούν. Θεωρώ ότι η αχρήματη κοινωνία και η παρακολούθηση και η καταγραφή των συναλλαγών των πολιτών είναι ο δούριος ύπος για την ολοκληρωτική παρακολούθηση και την κατάργηση της ατομικότητας. Είναι ο δούριος ύπος για την εμφύτευση του RFID και το χάραγμα του ανθρώπου. Θα έχουμε πριν το τέλος του εξαμήνου του 2016 άμεση εφαρμογή αυτής της, αυτού του gadget, ας το πούμε, στα κινητά. Προωθείται παντού, σε πολλές χώρες ήδη έχει γίνει. Mm-hmm. Θα έρθει και εδώ και αν δεν... θα έρθει, επειδή δεν το θέλουν οι δικοί μας, θα υπάρξουν πιέσεις απ' έξω να έρθει. Μετά ο καθένας πρέπει να αναλάβει και να κοιτάξει τις κινήσεις του και πώς θα πρέπει να φερθεί και τι να πράξει. Μάλιστα.
Έχεις καμιά ενημέρωση? Νομίζω ότι τώρα είναι ανοιχτή, δεν υπάρχει θέμα αυτή την ώρα. Η Λαψίστα, επειδή ρωτάει, ναι. Όχι, για τη Λαψίστα, είπαμε το απόγευμα. Ρωτάει ένας τηλεθεατής αν η Εγνατία είναι ανοιχτή για Ηγουμενίτσα. Είναι ανοιχτή αυτή η την ώρα. Η Εγνατία είναι ανοιχτή. Έτσι. Ωραία. Για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας που πρόκειται να κινηθούν. Θεωρείς ότι θα υπάρξουν εξελίξεις τρίφωνα πολιτικές με όλο αυτόν τον αναβρασμό? Βλέπουμε, εγώ ας πούμε, πρώτη φορά είδα δικηγόρους, γιατρούς να βγαίνουν στους δρόμους τόσο μαζικά. Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό. Και άκουσα και από άλλους πολλούς για την επανάσταση της γραβάτας, τη λεγόμενη επανάσταση, ναι, της γραβάτας. Ωστόσο, ξαναείπα και ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν διαφέρει σε τίποτα η επανάσταση των ανθρώπων που κάνουν δουλειά με κοστούμι και γραβάτα από την επανάσταση των ανθρώπων που φοράνε λασπωμένα παπούτσια, όπως είναι οι γεωργοί, οι αγρότες. Το ασφαλιστικό ή το συνταξιοδοτικό θίγει όλους τους κλάδους, κόβει ολονών, προχωράνε ολονών τα όρια σύνταξης, και αν θα πρέπει οποιοδήποτε να καταλάβει ότι αν θίγονται άνθρωποι που η εργασία τους είναι πολύ ελαφρύτερη από κάποιον άλλον, τότε πολύ περισσότερο θα έπρεπε να θίγονται και οι υπόλοιποι. Όσο αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, για την ώρα δεν βλέπω κάτι, γιατί άκουσα και για εκλογές, άκουσα και για διάφορα, ναι, πράγματα. Ναι, διάφορα ακούμε. Έτσι, κατά για την ώρα δεν βλέπω κάτι. Εξάλλου δεν έχει εκφραστεί από βουλευτές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν έχει εκφραστεί διάθεση προς αποχώρηση. Βέβαια όλα θα τα δείξει όταν θα κατέβει το μεσοπρόθεσμο, έτσι, αφού πάρουμε την έγκριση και κατέβει προς ψήφιση, εκεί θα δείξει τι θα ακριβώς θα έχουμε, αλλά δεν βλέπω κάτι. Ανασχηματισμό ίσως. Ανασχηματισμό ίσως να κάνει, ναι, ανασχηματισμό. Γι' αυτό βιάζεται ο Τόσκας να κάνει τις κρίσεις στην Ελλάδα. Στην άλλη Παρασκευή ξεκινούν οι κρίσεις στην πυροσβεστική και στην ελληνική αστυνομία, έτσι. Βιασύνη από τον Τόσκα, τον οποίο ο συνάδελφος ο Γιώργος Καραβάζη, που κάνει χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, τον χαρακτήρισε το χειρότερο υπουργό που πέρασε ever. Λοιπόν, διαβάσω. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Και εγώ. Θα πρέπει να το προσέξει πολύ, αλλά πιστεύω ότι, ναι, νομίζει ότι θα γίνει ένα σχηματισμός και ότι θα πάψει. Ναι. Γι' αυτό. Γι' αυτό και τέτοια σπουδή. Λοιπόν, να διαβάσω και δύο μηνύματα. Βίλιαν λέει, σε όλα τα νοσοκομεία γίνεται ένα μπάχαλο. Εγώ που δουλεύω στη Δουρούτη ως τραπεζοκόμος, φυσικά εμείς είμαστε από εταιρεία εκεί, να δεις τι χαμό και στην αντιμετώπιση. Ένα άλλο μήνυμα λέει, Βίλιαν, πολύ όμορφη σήμερα. Έχω τον παππού μου στο Χατζικώστα, πολύ καλό νοσοκομείο, και όλο το προσωπικό βοηθάμε το παραπάνω. Ποιο μαγαζί σας δίνει να στείλω και τη γυναίκα μου? Τα ρούχα που φοράω είναι δικά μου. Δεν με δίνει κάποιο μαγαζί. Και θέλω να ευχαριστήσω τα καταστήματα, γιατί μου ζήτησαν, αλλά για να προλάβω χρόνο, φοράω τα δικά μου και τελειώνω. Λοιπόν, έχουμε και αυτά εμείς. Πάντως, όσο αφορά τα νοσοκομεία, ξαναείπαμε και την άλλη φορά, όντως βλέπω πολύ μεγάλη ευαισθησία από τους εργαζόμενους και πολιτικό προσωπικό και γιατρούς δηλαδή. Μα με την ευαισθησία τους και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, Τρίφωνα, έτσι λειτουργεί το πράγμα. Έτσι σώζεται το όλο θέμα. Έτσι σώζεται η παρτίδα. Τι να λέμε τώρα. Και αν και υπάρχουν μερικές εξαιρέξεις, και αυτό θέλω να το πω. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα είχα ένα ραντεβού στο Πανεπιστημιακό. Ναι. Είχαμε συνεννοηθεί ότι θα κατέβουμε από Κόνιτσα, ας πούμε, για να μην έρθουμε πολύ πιο νωρίς ή πολύ πιο αργά. Ήταν συγκεκριμένη η ώρα που είχαμε ραντεβού, και να υπάρξει μισή ώρα καθυστέρηση, εντάξει, ανθρώπινο είναι, δεν λέγεται τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως η συγκεκριμένη γιατρίνα άργησε 50 λεπτά να έρθει. Φυσικά καταλαβαίνεις, όπως ήταν λογικό, της είπα δύο πράγματα, μου είπε δύο πράγματα. Το φαντάζομαι, εντάξει, πώς τα είπες αυτά τα δύο πράγματα. Όχι, δεν είναι να αργήσει, αλλά η δικαιολογία, το ήμουνα στα Γιάννενα, άργησα να έρθω στο νοσοκομείο, θα έπρεπε να ισχύει για μένα ή για τον οποιονδήποτε που έρχεται από οποιοδήποτε χωριό προς το νοσοκομείο, παρά από τα Γιάννενα προς το νοσοκομείο. Να, νομίζω, για κάποιον που νομίζω είναι μέσα στην πόλη. Παρά μόνο αν συμβεί κάτι πολύ εξαιρετικά. Εντάξει, μπορεί να συμβεί στον καθέναν μας, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως πάνε πίσω όλοι οι υπόλοιποι μετά. Δεν είναι μόνο ότι περιμένει ο πρώτος 50 λεπτά, περιμένουν και όλοι οι υπόλοιποι. Αληθώς. Λοιπόν, Τρίφωνα,
Να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Τι βίντεο κλιπ έχουμε σήμερα? Ακούω για αυτό. Δεν έχω διεύθυνση, δεν έχω Μελίνα. Αριθμό. Μελίνα. Θα το βάλεις το βράδυ στην εκπομπή? Θα το βάλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Φυσικά, που επέλεξε για σήμερα. Δεν είναι πολύ ωραίο? Δεν έχω διεύθυνση. Δεν έχω κινητό. Θα το βάλω στην έναρξη. Βάλτε το στην έναρξη λοιπόν. Εντάξει. Όχι στο κλείσιμο, στην έναρξη. Πολύ ωραία. Χαίρομαι να τροφοδοτούμε τους συναδέλφους μας έτσι με τις μουσικές μας επιλογές. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω. Εγώ Τρίφωνας, ο Χρήστος, ο Κουρτίνος στο Control Room για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3.30 ακριβώς, παρέα με τον Νίκο Τσόλη αύριο, και την ανοιχτή μας γραμμή. Γραμμή στα προβλήματα, γραμμή στους πολίτες, γραμμή στις ανάγκες όλων μας. Κυρίες, κύριοι, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.